Και χε, χαίρετε, τι κάνετε, ελπίζω να είστε όλοι μα όλοι καλά. Ποιο θυμάται εκείνο το βίντεο όπου είδαμε γιατί η ταινία του Peter Pan θεωρήθηκε κατάλληλη για παιδιά κάτω των 7 ετών. Ε, λοιπόν, αφού μου το ζητήσατε, ήρθε η ώρα να αναλύσουμε γιατί η Disney θεώρησε κατάλληλη για μικρά παιδιά τη Λέδη και τον Αλίτη. Κλασική, όμορφη, αγνή, παραδοσιακή ταινία Disney. Παρ' όλα αυτά, η ίδια η Disney την απέκλεισε από τα παιδικά προφίλ του Disney Plus, κρίνοντά την ω ακατάλληλη. Για όσου δεν είχαν δει το προηγούμενο βίντεο, επιτρέψτε μου να σα εξηγήσω τι έχει συμβεί. Τον Οκτώβριο του 2020, οι ταινίε Dumbo, Peter Pan, το βιβλίο τη Ζούγκλα, Αριστόγατε και Η Λέδη και ο Αλίτη, στο Disney Plus, πριν την προβολή του, εμφάνιζαν μία προειδοποίηση που έλεγε. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει αρνητική απεικόνιση και ή κακομεταχείριση ανθρώπων από διάφορες κουλτούρες. Τα συγκεκριμένα στερεότυπα ήταν λάθο τότε και είναι λάθος και τώρα. Είναι λίγο παράξενο για όσου έχουν δει το προηγούμενο βίντεο αυτό, που το ξανακούνε δηλαδή, αλλά δεν πειράζει. Πάμε παρακάτω. Πλέον η Disney, όπω είπαμε και στο προηγούμενο βίντεο, δεν αρκέστηκε μόνο στην προειδοποίηση, αλλά απέκλεισε τι ταινίε από τα παιδικά προφίλ. Με άλλα λόγια, η Disney θεωρεί ότι οι παραπάνω ταινίε δεν είναι κατάλληλε για παιδιά κάτω των 7 ετών. Σε αυτό το βίντεο θα αναλύσουμε τη συγκεκριμένη περίπτωση τη ταινία Η Λέδη και ο Αλίτη. Γιατί θεωρήθηκε ρατσιστική, Ποια ήταν η επίμαχη σκηνή, Ποια είναι η προσωπική μου άποψη πάνω στο θέμα, ήταν σωστή η κίνηση της Disney ή όχι. Εσείς κάντε ένα like στο βίντεο αν θέλετε να με στηρίξετε και ξεκινάμε. <σκλειά> η Λέδη και ο Αλήτης είναι μια κλασική όπως είπαμε ταινία η οποία κυκλοφόρησε το 1955. Νομίζω ότι θυμάμαι σωστά. Στην ταινία πρωταγωνιστές είναι η Λέδη και ο Αλήτης. Εμ, ντα. Για όσου δεν θυμούνται η ιστορία εν είναι η εξή. Η Λέδη, ένα σκυλάκι του καναπέ, θα αρχίσει να παραμελείται από του ιδιοκτήτε τη, καθώ μόλι έχουν γίνει γονεί. Κάπου εκεί εμφανίζεται ο Αλίδη, ένα αδέσποτο, από άποψη περισσότερο, σκυλί. Οι δρόμοι του θα συναντηθούν και θα περάσουν διάφορε περιπέτειες μαζί. Ω ανταγωνιστέ, παύλα, κακοί τη ταινία θεωρούνται τα αδέσποτα σκυλιά, ο Μπόγια, ο Αρουραίο, ναι, ένα Αρουραίο θεωρείται κακό, η Θεία Σάρα επίση θεωρείται κακιά, την οποία μεταξύ μα ποτέ μου δεν τυχόνεψα, και οι δίδυμες Σιαμέζες γάτες γάτε τη, οι οποίε λέγονται Σι και Αμ. Επειδή είναι από το Σιάμ. Προφανώ. Το λογοπαίγνιο δεν είναι δικό μου, έτσι. Όντω έτσι λέγονται οι γάτε. Λοιπόν, και τώρα θέλω να μου πείτε, σε ποιον από του παραπάνω χαρακτήρε τη ταινία πιστεύετε ότι εντοπίστηκε το πρόβλημα. Σωστά. Στι Ιαμέζε γάτε. Οι δίδυμε Ιαμέζε γάτε στην ουσία έχουν ελάχιστο χρόνο στην ταινία, με πιο χαρακτηριστική σκηνή εννοείται αυτή που τραγουδάνε το πολύ πιασάρικο κατά τα άλλα τραγουδάκι. Είμαστε σιαμέζες σαν το θέλεις Είμαστε σιαμέζες κι η παρουσίαση των συγκεκριμένων χαρακτήρων θεωρήθηκε ρατσιστική από την ίδια τη Disney. Τα προβληματικά σημεία ήταν ότι οι γάτε ήταν κίτρινε, ότι είχαν σχιστά μάτια, καθώ και ότι είχαν ασιατική προφορά στην αγγλική εκδοχή τη ταινία. Το Siam, από όπου έχει πάρει το όνομά τη αυτή η ράτσα γατιών, είναι στην Ασία. Προ πληροφόρηση όσων δεν γνώριζαν. Εντάξει, είμαι και γεωγραφημένο, ναι, το ξέρω. Επίση, ακόμα και το ίδιο το τραγούδι θεωρήθηκε ρατσιστικό όχι τόσο για τους στίχους του, αλλά για τον ρυθμό του και τη χρήση του γκόγκ. Ξέρετε αυτό το κινέζικο όργανο που το βαράνε και κάνει... <μπι> αυτό. <μπι> Είχε αυτή την ασιάτικη άβρα, ας πούμε. Στι κατηγορίε ήρθε να προσθεθεί το γεγονό ότι οι Σιαμέζε γάτε ανήκουν στου κακού τη ταινία. Αν θυμάστε, είχαν καταστρέψει ολόκληρο το σπίτι και είχαν ρίξει έμεσα τι ευθύνε στη Λέδη, που προσπαθούσε μάλιστα να τι εμποδίσει από το να καταστρέψουν ολόκληρο το σπίτι. αυτό το παλιό να επιτεθεί στα καημένα αθώα αγγελούδια μου. Όλα τα παραπάνω χαρακτηρίστηκαν ως ρατσιστικά καθώς προσβάλλουν τους Ασιάτες. Το κίτρινο χρώμα, όπως ισχυρίζονται πολλοί, είναι ρατσιστικό για να περιγράψεις έναν Ασιάτη. Τα σχιστά μάτια επίσης. Ενώ θεωρήθηκε σφάλμα να χρησιμοποιηθεί και ασιατική προφορά από τη στιγμή που οι χαρακτήρες μιλάνε αγγλικά. Όσο για το ότι οι συγκεκριμένε γάτε είναι κακέ, θεωρήθηκε και αυτό ρατσιστικό, καθώ ήταν σαν να υπονοούν ότι οι Ασιάτε είναι κακοί. Κατά κάποιο τρόπο, για να καταλάβετε πώ το είδε η Disney, οι Σιαμέζε γάτε εκπροσωπούν κάθε Ασιατικό λαό και του Ασιάτε γενικά. Λοιπόν, αυτά εν ολίγη ήταν τα σημεία που οδήγησαν την Disney στο να πάρει την απόφαση να χαρακτηρίσει ω ακατάλληλε για παιδιά την ταινία Η Λέδη και ο Αλίτη. Αξίζει να σημειωθεί πω στη live action εκδοχή τη ταινία έγιναν ορισμένε αλλαγέ. Οι γάτε άλλαξαν ράτσα, άρα και εμφάνιση, και το τραγούδι καταργήθηκε. Δεν καταργήθηκε εντελώ, μπήκε ένα άλλο στη θέση του που είχε τελείω διαφορετικό στυλ. Και τώρα επιτρέψτε μου να εκφράσω την προσωπική μου άποψη πάνω στο θέμα. Προφανώ δεν θέλω να κρίνω ευθέω την Disney, καθώ δεν απορρίπτω το σενάριο να δέχεται πιέσει ή κριτικέ από διάφορου φορεί, καθώ και απειλέ για μηνήσει κτλ. Αυτό που θα προσπαθήσω να κάνω εγώ είναι να εκφράσω τη διαφωνία μου τόσο με την κίνηση τη Disney να θεωρήσει ακατάλληλε για μικρά παιδιά τι ταινίε, όσο και με τα ρατσιστικά σημεία τη ταινία ξεκινάμε με το ότι θεωρήθηκε ρατσιστικό το κίτρινο χρώμα των καρτιών. Πρώτον, όντω οι αμέσε γάτε τυχαίνει μερικέ φορέ να έχουν ένα χρυσαφή χρώμα στο τρίχωμά του. Θεωρώ ότι θα μπορούσε και το κίτρινο που χρησιμοποιήθηκε για την εξυπηρέτηση του καρτούν να σταθεί στην ταινία. Τώρα δεν νομίζω ότι αξίζει να αναφερθούμε ξανά στο αν είναι ρατσιστικό ή όχι να περιγράφει κάποιον από το χρώμα του δέρματό του. Το αναλύσαμε αρκετά στο βίντεο του Peter Pan. Πάντω, για να ξέρετε, νομίζω ότι κανένα παιδί ποτέ δεν θα κάνει το συσχετισμό. Θα πει Α, αυτέ οι γάτε είναι κίτρινε και θέλουν να υποδηλώσουν το χρώμα των Κινέζων και των Ασιατών γενικά. Είδα το και εγώ του είπα Κινέζου. Αλλά δεν νομίζω ότι θα γίνει όλη η συσχέτιση αυτή από ένα παιδάκι τώρα μέχρι 7 ετών. Σε καμία περίπτωση. Δεν ξέρει καν ότι υπάρχουν Κινέζοι. Δεν ξέρει καν τι είναι οι Κινέζοι. Δεν ξέρει καν που είναι το Σιάμ. Τι λέμε τώρα. <laughs> Τα σχιστά μάτια τώρα. Αποτελεί γεγονό ότι οι Ασιάτε έχουν κάπω Σχίστα μάτια, ξέρετε αυτό που λέμε ότι είναι έτσι τα μάτια τους. Ωραία. Και, ό,τι τύχει, υπάρχουν και σιαμέζες γάτες με σχίστα μάτια. Άρα, εφόσον υπάρχει στη φύση κάτι τέτοιο, είναι εντάξει να το αποδώσουμε και σε κάποιο κινούμενο σχέδιο. Μόνο σε μένα φαίνεται τόσο απλό. <laughs> Τι άλλο έχουμε? Α, ναι. Η ασιατική προφορά. Λοιπόν, λοιπόν, λοιπόν. Αν θέλει να μιλήσει ελληνικά ή και αγγλικά ή και οποιαδήποτε γλώσσα, ένα Γάλλο κατά πάσα πιθανότητα θα μιλούσε με μια ιδιαίτερη προφορά, όπου το εγώ θα ακούγονταν σαν εγώ και θα τονίζονταν κυρίω οι τελευταίε συλλαβέ. Είναι ρατσιστικό αυτό! Μην τρελαθούμε τελείω! Κάθε λαό έχει τι δικέ του γλωσσικέ ιδιαιτερότητε και δεν είναι κακό να μην μιλάμε τέλεια μια γλώσσα. Γιατί με αυτή τη λογική και ο Λουμιέρ, από την Πεντάμορφη και το Τέρα, που μιλάει με γαλλική προφορά, περνάει ρατσιστικά μηνύματα. Επίση, οι γάτε τη ταινία τονίζουν επανειλημμένα ότι είναι από το Σιάμ. Με τι προφορά θα έπρεπε να μιλάνε, Με βαριά Βρετανική. Α, και να μην ξεχάσω, οι Ιταλοί σε αυτή τη ταινία μιλούσαν με Ιταλική προφορά. Αλλά αυτό πέρασε απαρατήρητο. Γιατί άραγε. Τώρα, σχετικά με το τραγούδι και συγκεκριμένα με το ρυθμό του και τον γκόγκ. Γιατί είναι ρατσιστικό το ότι χρησιμοποιήθηκε ένα ασιατικό μοτίβο, καθώ και το γκόγκ. Στο δικό μου μυαλό είναι σαν να λέμε ότι προσβάλλει την Ελλάδα ο ήχο του μπουζουκιού, για παράδειγμα. Το παραδοσιακό όργανο τη χώρα θα ακουστεί, ρε, παιδιά. Και προσωπικά δεν μπορώ με τίποτα να βρω κάτι λάθο σε αυτό. Τέλο, σχετικά με το επιχείρημα ότι οι αμέσε γάτε είναι οι κακέ τη ταινία. Ε, τι να κάνουμε δηλαδή, κάποιο έπρεπε να είναι και κακό. Και έτυχε να είναι από το ΣΥΑΜ. Δεν είναι εθνικό το θέμα. Δεν νομίζω σε καμία περίπτωση ότι έγραφαν το σενάριο οι δημιουργοί και είπαν. Λοιπόν, αυτέ τι γάτε θα τι κάνει να είναι από το ΣΥΑΜ. Και επειδή δεν γουστάρω του Ασιάτε και δεν του χωνεύω, κάντε να είναι κακέ. Όχι. Το απορρίπτω ασυζητητή. Στην αρχή του βίντεο σα είπα ποιοι θεωρούνται οι κακοί τη ταινία και το πρόβλημα εδώ είναι πω με αυτή τη λογική θα έπρεπε να πούμε: Όλε οι θείε είναι κακέ. Όλα τα αδέσποτα θέλουν να μα φάνε. Όλοι οι αρουραίοι θέλουν να φάνε τα παιδιά μα. Οι μπόγε θέλουν το κακό των σκυλιών. Και χιλιάδε πολλά αμέτρητα ακόμα που θα μπορούσαμε να σκεφτούμε ή να φανταστούμε. Και σκεφτείτε το αυτό όχι μόνο για αυτή την ταινία, αλλά για όλε τι ταινίε. Σε κάθε ταινία μπορούμε να βρούμε ένα στερεότυπο για να φιαστούμε και να βασιστούμε. Εάν το κάνουμε αυτό, θα τρελαθούμε τελείω. Και εγώ, όπως ξέρετε, δεν είμαι τρελό. Καθόλου τρελό για την ακρίβεια. <coughs> λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο και ελπίζω να σα άρεσε. Να το βρήκατε ενδιαφέρον, να το χαρήκατε. Εννοείται ότι περιμένω και τη δική σα άποψη κάτω στα σχόλια, ευγενικά, ήρεμα και πολιτισμένα. Ακόμα και αν διαφωνείτε μαζί μου. Άνθρωπο είμαι κι εγώ, μπορεί να κάνω κι εγώ λάθη και εννοείται ότι το αίσθημά μου περί πολιτική ορθότητα μπορεί να είναι λίγο εσφαλμένο. Μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like στο βίντεο αν σας άρεσε, να κάνετε εγγραφή και να πατήσετε το καμπανάκι για να μην χάνετε κανένα νέο βίντεο. Επίσης, ο θέλει με ακολουθεί και στο Instagram. Να είστε όλοι καλά. Σας ευχαριστώ όλους για όλα και... Τα <συσχελίου> λέμε... Disney Fan GR Γιατί είναι ωραίο να μένεις παιδί. Εν τω μεταξύ γιατί δεν βάλανε μπουζούκι στα τραγούδια του Ηρακλή. Έτσι, θα ήταν ωραίο. Ένα μπουζουκάκι, ένα μπαγλαμαδάκι Και κλαρίνο, ωραίο, ο, ωραία φάση. Φανταστείτε τώρα ο Ερμή αντί για άρπα να έχει κλαρίνο. Θα του το δίνω. Είμαστε σχεμάζες σαν το θέλεις Είμαστε σιαμέζες κι αν δεν θέλεις. Όλη μέρα σπίτι την αράζουμε.